Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Νότης Μηταράκης, οχήματα της τουρκικής χωροφυλακής μεταφέρουν μετανάστες στον Εύρο. Πού το πάει ο Ερντογάν με τις αδιάλειπτες προκλήσεις ή κινήσεις της Ελλάδας? Μεγάλες καταστροφές, καταγραφή ζημιών και άμεση καταβολή αποζημιώσεων για το Δήμο Ορεστιάδας. Δύσκολο και καθοριστικό το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ορεστιάδα με στόχο να μην κινδυνεύσει κανείς. Για σκηνικό αυξανόμενης έντασης που στείνει στον Εύρο η Τουρκία έκανε λόγο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας παραμένουν χαμηλές. Όπως είπε ο κ. Μηταράκης στον Sky, καθώς η στάθμη του Εύρου έχει υποχωρήσει και σχηματίζονται νησίδες, τοποθετούνται εκεί μετανάστες με τη βοήθεια της Τουρκίας, προκειμένου μετά η Ελλάδα να ψάξει να τους βρει. Ακόμη κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως ετοιμάζουν επίθεση εναντίον της Ελλάδας για τη φύλαξη των συνόρων στον Εύρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, στο πεδίο οι ροές παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές. Έχουμε 4.350 φίξεις από την αρχή του χρόνου. Είχαμε 8.500 πέρυσι, που ήταν οι χαμηλότερες ροές της δεκαετίας σε σχέση με τις δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να ξαναπροσπαθήσει να δημιουργήσει ένα σκηνικό σαν τον Εύρο και στα νησιά. Αυτό που αποδείξαμε όμως το 2020 είναι ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια πρόκληση. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο ζήτημα για την Τουρκία. Γιατί τώρα από πού επιχειρεί αυτές τις προκλήσεις η Τουρκία, και από τον Εύρο και από τα νησιά? Κοιτάξτε, όσες επιχειρεί, τέλος πάντων. Υπάρχει μια αυξημένη ένταση στον Εύρο. Υπάρχει αυτό το σκηνικό που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, που προσπαθούν σε κάποιες νησίδες που έχουν δημιουργηθεί πάνω στο σύνορο να εγκαταστήσουν μετανάστες και μετά να ζητήσουν από την Ελλάδα να ψάξει να τους βρει. Και όταν τους βρίσκουν, φυσικά τους βάζουμε σε ελληνικό έδαφος. Υπάρχει λοιπόν μια ένταση. Εννοείται στον Εύρο. Στη θάλασσα τώρα συμβαίνουν αυτά? Όχι, αυτά συμβαίνουν σε νησίδες πάνω στον Εύρο. Πάνω στον Εύρο, μάλιστα. Καθώς το ποτάμι έχει πέσει στάθμη, δημιουργούνται διάφορες νησίδες οι οποίες δεν υπάρχουν στους χάρτες, είναι πάνω στη συνοριογραμμή. Και εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν καινούργια με τη βοήθεια της Τουρκίας. Αυτή. Είναι καινούρια πρακτική, μπαίνουν με τη βοήθεια της Τουρκίας. Σας θυμίζω, στον Εύρο η περιοχή της Τουρκίας είναι στρατιωτικοποιημένη. Δεν περνάς. Φυσικά. Για να περάσει σημαίνει ότι υπάρχει πλήρης ανοχή των τουρκικών αρχών. Βλέπω και το πλάνο που δείχνεται από πίσω, το οποίο είναι από τον Εύρο, το οποίο δείχνει ανθρώπους να τους πηγαίνουν πολλές φορές και με αυτοκίνητα της τουρκικής χωροφυλακής για να πάνε προς το σύνορο. Πώς αντιμετωπίζουν? Όταν τους εντοπίζουμε, εμείς τι κάνουμε? Όταν τους ζούμε πάνω στην νησίδα εγκαταλειμμένους, φυσικά τους παίρνουμε και τους στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους προστασίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί πάνω σε αυτό το σημείο. Αλλά από εκεί και πέρα, γενικότερα στα σύνορα, εμείς εφαρμόζουμε μια αυστηρή πολιτική αποτροπής παράνομων εισόδων. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που το Διεθνές Δίκαιο και προβλέπει, και οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων έχουν επιβεβαιώσει, και η υπόθεση εναντίον της Ισπανίας και η υπόθεση της Βόρειας Μακεδονίας. Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Ας πούμε ότι βλέπουμε μια λέμβο. Από ό,τι ξέρουμε εμείς με τα τεχνικά μέσα που διαθέτουμε, τη βλέπουμε από την ώρα που ξεκινάει. Και αυτό, έτσι δεν είναι? Και αυτό επιτρέπει στην ελληνική συνοριοφυλακή να φτάσει, η ακτοφυλακή να φτάσει στη μέση γραμμή, να χρησιμοποιήσει σιρήνες, να χρησιμοποιήσει ηχητικό υλικό, το οποίο κατά κανόνα οδηγεί αυτή τη βάρκα να γυρίσει πίσω και να αποτρέψουμε αυτή την παράνομη είσοδο. Αυτή την πολιτική εμείς θα τη συνεχίσουμε. Λοιπόν, είδαμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Νότης Μηταράκης σε σχέση με το πώς αυτό το χρονικό διάστημα οι Τούρκοι μεταφέρουν με οχήματα παράτυπους μετανάστες. Μαζί μας τώρα βρίσκεται ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Νερακών Φυλάκων, ο κύριος Παναγιώτης Χαρέλας. Τον δούμε ευθύς αμέσως για να σχολιάσουμε όλα αυτά που διαμορφώνουν ένα περίεργο σκηνικό πια, διότι αυτός ο διάχυτος εκνευρισμός από την Τουρκία ολοένα και αυξάνεται. Κύριε Χαρέλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Υποθέτω ότι και εσείς ακούσατε σήμερα τις δηλώσεις του κύριου Μηταράκη για μετανάστες που μεταφέρονται στον Εύρο με αυτοκίνητα της τουρκικής χωροφυλακής. Θέλω να ακούσω και από εσάς ένα σχόλιο για το κλίμα έτσι όπως διαμορφώνεται πια, κύριε Χαρέλα, μετά και τα fake news για τους πυροβολισμούς. Κοινό μυστικό είναι πλέον και το ξέρει. Όχι όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος για το τι κάνει ακριβώς η Τουρκία, κύριε Μπασκάκη. Είναι δεδομένο αυτό ότι σίγουρα βοηθούνται τα κυκλώματα και οι μετανάστες σίγουρα δεν έρχονται μόνοι τους στην Τουρκία. Κύριε Χαρέλα, υποθέτω το τελευταίο περιστατικό το οποίο και συνέβη πριν από λίγα 24 ώρα και αναφέρομαι σε αυτές τις ψευδείς ειδήσεις περί πυροβολισμού που διατύπωσαν από την άλλη πλευρά, δείχνει
και το πού θέλει να το πάει με έναν τρόπο η Τουρκία, ο Ερντογάν. Θέλω να πω ότι ολοένα και αυτή η προκλητική ρητορική αυξάνεται. Εσάς σας ανησυχεί αυτό το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται? Φοβάστε για ένα θερμό καλοκαίρι? Δεν είναι πρωτόγνωρη για μας αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας. Και να σας πω την αλήθεια, με την αυξανόμενη ρητορική η οποία βλέπουμε ότι καθημερινά έχει η Τουρκία, αναμέναμε αυτές τις προβοκάτσιες από την Τουρκία σίγουρα και ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι κάτι θα δημιουργήσει, κάτι θα χτίσει στην περιοχή του Εύρου, προκειμένου να πλήξει την Ελλάδα γενικότερα, όχι τόσο στο εσωτερικό της χώρας μας, της Ελλάδας, όσο περισσότερο να αρχίσει να φωνάζει προς την Ευρώπη, ότι κοιτάξτε να δείτε τι κάνουν οι Τούρκοι. Εξάλλου γι' αυτό, όπως βγήκε αυτή η προβοκάτσια, φαίνεται δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία ούτε τίποτα απολύτως. Ήταν καθαρά και μόνο να πληγεί το κύρος της Ελλάδος, το κύρος το πώς η Ελλάδα φυλάει τα σύνορά της, προς το εξωτερικό, προς την Ευρώπη. Αυτό ήταν το θέμα της Τουρκίας και νομίζω ότι έγινε αντιληπτό όμως από όλους μας ότι δεν ευσταθούν τέτοιου είδους ειδήσεις. Ξέρετε, το ερώτημα το οποίο μπαίνει αυτές τις ημέρες είναι μήπως προσπαθεί η Τουρκία να στήσει ένα σκηνικό του Μαρτίου το 2020, κύριε Πρόεδρε. Θα τις βόλευε πάρα πολύ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Θα τις βόλευε να στήσει ένα πολύ καλά οργανωμένο, γιατί αν ξαναστήσει ένα κλίμα όπως το Μάρτιο του 2020, νομίζω μετά δεν θα έχει καν φωνή για να μιλήσει την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν τι θα θελήσει να κάνει? Σίγουρα θα θελήσει να κάνει κάτι το οποίο θα είναι πολύ καλύτερα οργανωμένο, γιατί θα την ξαναπατήσει. Αλλά να σας πω την αλήθεια και από τη δική μας την πλευρά. Δεν καθίσαμε, επαναπαυθήκαμε στην επιτυχία αυτή που είχαμε το Μάρτιο 2020. Αντιθέτως. Δημιουργήσαμε νέα δεδομένα για τη συνοριακή φύλαξη, δημιουργήσαμε μια ισχυρή συνοριακή φύλαξη στον Εύρο και στα νησιά, και έτσι ώστε να μην έχουμε κανένα επεισόδιο στο μέλλον, ακόμη και αν είναι καλά οργανωμένη η Τουρκία. Και νομίζω ότι αυτό συνεχίζουμε και σήμερα. Σίγουρα βοηθάει το γεγονός ότι η στάθμη του ποταμού των νερών τέλος πάντων έχει πέσει σε σχέση με τους σχεδιασμούς, εννοώ της απέναντι πλευράς, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι τι γίνεται όμως στο κομμάτι του εξοπλισμού των προσλήψεων. Εντάξει, πληροφορηθήκαμε, μάλιστα και τα ονόματα γνωστοποιήθηκαν πλέον των 250 συνορακών φυλάκων που θα έρθουν και θα υπηρετήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα στον Εύρο. Αλλά αυτά φτάνουν, αρκούν, να έχουν γίνει βήματα? Μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας, κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά αυτά τα βήματα αρκούν, έτσι όπως κλιμακώνει και πάλι το λέω τη ρητορική της η Τουρκία? Και μάλλον όσο θα προχωράει και στις εκλογές ο Ερντογάν, θα περιμένουμε κι άλλα. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η Τουρκία ενώ θα επιχειρεί, αλλά θα δυσκολεύεται να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό. Και αυτό γιατί η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι είμαστε καλά οργανωμένοι. Σαφώς όμως πρέπει να κάνουμε σαφώς βήματα, άλματα μπροστά, έτσι ώστε να είμαστε σε μια πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, σε μια μόνιμη κατάσταση, καλύτερη όχι μόνο από τον Εύρο να είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά γενικότερα όμως σε όλα τα σύνορα της χώρας. Αυτό πρέπει να επιχειρήσει η πολιτεία μας και όχι σε τέτοιες περιόδους που φαίνονται ενδεχομένως τα κενά ή αν το θέλετε οι ελλείψεις μας, αλλά να γίνει σε άλλους καιρούς όπου να έχουμε τον χρόνο να πάρουμε τα καλύτερα τεχνολογικά μέσα και να ενισχύσουμε τη συνοριοφυλακή με νέο δυναμικό και στον Εύρο και στην Ευρωχώρα και σε όλα τα σύνορά μας και στα νησιά και με εξειδικευμένο, αν το θέλετε, προσωπικό πάνω σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα πράγματα. Αυτά είναι όμως μια κουβέντα την οποία σαφώς προηγείται να την κάνουμε με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σήμερα με τον αρχηγό της αστυνομίας και μετά. Σήμερα μπορούμε να πούμε όμως σε κάθε περίπτωση ότι σαφώς και δεν φοβόμαστε ούτε τη ρητορική της Τουρκίας ούτε τις προβοκάτσιες τις οποίες επιχείρησε και θα ξαναεπιχειρήσει, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Έχει μεγάλη ατζέντα πάνω σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό το λόγο εξάλλου έχουμε και εμείς εντολές και μάλιστα έχουμε με μια σοβαρότητα να λειτουργούμε πάνω στα σύνορά μας με τεράστια υπευθυνότητα, όπως κάναμε και τον Μάρτιο 2020, όταν και εκεί τότε είχαμε προβοκάτσιες και όχι μόνο προβοκάτσιες. Εκεί είχαμε και τους πυροβολισμούς από την απέναντι μεριά που ουσιαστικά μας προκαλούσαν μεγάλη ανησυχία μεν, αλλά από την άλλη όμως δεν αφήσαμε ποτέ τα σύνορά μας για να κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα, θα παραμείνουμε στα σύνορά μας, ό,τι και αν πει, ό,τι και αν κάνει. Η επέκταση του φράχτη, έτσι όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, κατά 80 χιλιόμετρα από τον κύριο Μηταράκη, κύριε Χαρέλα, πώς σας βρίσκει εσάς? Νομίζω ότι δεν έχουμε ακόμη άποψη, θα το αξιολογήσουμε το κομμάτι αυτό. Σίγουρα είναι ένα μέρος που πρέπει να φυλαχτούν τα σύνορά μας, αλλά
θα το αξιολογήσουμε και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων και σαφώς τις ενστάσεις μας ή την αποδοχή μας, ό,τι ακριβώς συσκεφτούμε και αξιολογήσουμε, θα το μεταφέρουμε στην φυσική και την πολιτική ηγεσία. Θέλω να πούμε και κάτι τελευταίο, μιας και μας δίνεται απόψε αυτή η δυνατότητα, διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά σε σχέση με το ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της συνοροφυλακής στα σύνορα, περί αποτροπής ή μη ξέρετε όλα αυτά που συζητούνται και τις βίες επαναπροωθήσεις και. Ο ρόλος, ο κυρίαρχος, η αρμοδιότητά σας η βασική είναι η αποτροπή, έτσι ακριβώς όπως τη λέμε. Φυλάμε τα σύνορα αποτρέποντας την παράνομη είσοδο έτσι, των παράτυπων μεταναστών. Απλά και κατανοητά. Ούτε βγάζουμε τα μπαζούκας, ούτε πυροβολούμε, ούτε σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Έτσι είναι, κύριε Χαρέλα. Ούτε είμαστε καμπόιδος των σύνορων. Σαφώς υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και νομίζω ότι θα πρέπει να τα έχουμε πάντα μπροστά μας. Αυτό έχει με μια μεγάλη προσοχή να διαχειριζόμαστε τέτοιες είδους καταστάσεις. Δεν βγάζουμε τα όπλα στους μετανάστες. Αν τα βγάζαμε, κύριε Μπασκάκη, δεν θα περνούσε ούτε ένας. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Κατηγορούμαστε γιατί περνάνε. Φανταστείτε δηλαδή. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι η αποτροπή. Να σταματήσουμε τα κυκλώματα να βάζουν μέσα μετανάστες. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτό το κάνουμε με την παρουσία μας στο σημείο, με τις σιρήνες, με τους φάρους μας, προκειμένου να δείξουμε ότι τα σύνορα φυλάσσονται και από εδώ είναι η ελληνική συνοριοφυλακή και δεν μπορείτε να περάσετε. Αν λοιπόν επιχειρήσουν, μου επιτρέψετε, αν λοιπόν αυτοί συνεχίζουν και επιχειρήσουν ή από κάποιο σημείο το οποίο εμείς δεν θα τους βρούμε στη γραμμή των σύνορων, να είστε σίγουροι ότι η συνοριοφυλακή δεν τελειώνει στα σύνορα. Υπάρχουν και από πίσω δυνάμεις και κάποια στιγμή είναι βέβαιο πιο πίσω θα πιαστούν. Και αν πιαστούν πιο πίσω, δεν θα πιαστούν μόνοι τους, θα πιαστούν και οι διακινητές σαφώς και θα οδηγηθούν και στη δικαιοσύνη. Νομίζω μου απαντήσατε εκεί. Ήθελα να καταλήξω στους διακινητές, αλλά προλάβατε το ερώτημά μου. Ωστόσο, ένα τελευταίο, αν θέλετε έτσι, σχόλιο από την πλευρά σας και με αυτό να ολοκληρώσουμε, διότι το μυαλό μου πήγε κατευθείαν. Δεν ξέρω αν το έχετε δει και ίσως να σας προλαβαίνω. Έγινε μια τοποθέτηση επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον κύριο Ιάσον Αποστολόπουλο μαζί με τον Ευρωβουλευτή τον κύριο Κούλογλου. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε καθόλου αυτό που συνέβη τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια, αφορά ένα κομμάτι την ακτοφυλακή, την ελληνική ακτοφυλακή και όχι την ελληνική συνοροφυλακή. Ωστόσο, όμως, επειδή έχουν ακουστεί πολλά αυτό το χρονικό διάστημα, γι' αυτό και σας ρώτησα το περί αποτροπής λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Θέλετε λίγο να μου σχολιάσετε τα λεγόμενα του κύριου Αποστολόπουλου, που έγινε με επίσημο τρόπο δημόσια, λέγοντας ότι ουσιαστικά η ελληνική ακτοφυλακή καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εν ολίγης είπε ότι πνίγουν ανθρώπους μέσα στις ελληνικές θάλασσες. Και ποιος είναι ο κύριος Αποστολόπουλος? Ακτιβιστής. Νομίζω. Για τη δράση του γνωστός, διασώστης. Νομίζω, όχι. Τα σύνορα φυλάσσονται από την συνοριοφυλακή και την ακτοφυλακή, όσο είναι αυτό. Δεν φυλάσσονται από τις ΜΚΟ. Ούτε από αυτούς τους διασώστες, οι οποίοι ενδεχομένως να ισχυρίζονται και να τοποθετούν σε αυτούς τους τη διάσωση. Νομίζω ότι η χώρα μας έχει και συνοριοφύλακες, έχει και ένστολα σώματα και ακτοφυλακή που αυτοί θα φυλάνε τα σύνορα της χώρας μας. Έτσι είναι οι δομές του κράτους και νομίζω ότι αυτή είναι και η απάντηση. Μάλιστα. Αν θέλει κάποιος ακτιβιστής, κάποιος από ΜΚΟ να φυλάξει τα σύνορα, δεν έχει παρά να έρθει, να μπει σε αυτές τις δομές, να δώσει εξετάσεις σε διαγωνισμούς, να μπει σε αυτούς τους οργανισμούς και τις δομές για να μπορέσει και αυτός να συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν τα σώματα ασφαλείας για να φυλάξουν τα σύνορα μας. Είναι ξεκάθαρη νομίζω μια τέτοια τοποθέτηση και από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να αναλογούμε άλλο. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χαρέλα, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στο δύσκολο, όπως πάντα, έργο σας. Αυτό δεν σταματά, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα δύσκολο έργο, αλλά κύριε Μπασκάκη, εμείς σας ευχαριστούμε γιατί βλέπω ότι έχουμε και την πολιτεία και την κοινωνία δίπλα μας και μας δίνει μεγάλη όθηση. Καλά, την κοινωνία την είχατε από την πρώτη στιγμή, κύριε Χαρέλα. Θέλω να είστε δίκαιοι. Η πολιτεία πέρασε από διάφορα κύματα και ανάλογα τις κυβερνήσεις και ανάλογα τα υπουργεία και τους υπουργούς για να είμαστε ειλικρινείς. Γι' αυτό λέμε πάντα τι θέλετε και τι θέλουμε. Είναι να υπάρχει πρωτίστως η πολιτική βούληση. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, όπως λέτε, τα υπόλοιπα όλα τα υπόλοιπα λύνονται. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Αλλάζουμε τώρα θεματολογία, πηγαίνουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς διαμορφώνεται πλέον λίγα 24 ώρα μετά το σκηνικό στις πληγήσεις περιοχές του Δήμου Ορεστιάδας. Λίγα λεπτά νεροποντής ήταν αρκετή για να προκαλέσει όλες αυτές τις μεγάλες καταστροφές και να αφήσει βεβαίως πολλές ζημιές συγγένεσης πίσω της στην περιοχή της Ορεστιάδας του Νομού Εύρου. Πιο συγκεκριμένα 25 περίπου κατοικίες και επιχειρήσεις πλημμύρισαν λόγω της κακοκαιρίας που έδειξε το άσχημο πρόσωπό της το περασμένο Σάββατο, προκαλώντας εικόνες βιβλικής καταστροφής στα χωριά Κυπρίνο, Βάλτο, Νεοχώρη, Λεπτή, βγάζοντας οικογένειες από τα σπίτια τους, πνίγοντας δεκάδες οικόσιτα ζώα και πλημμυρίζοντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Ένα ρέμα στην περιοχή του Βάλτου δεν μπορούσε να απορροφήσει τον τεράστιο όγκο νερού που δημιούργησε η δυνατή βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει στο πέρασμά του ό,τι έβρισκε. Εκτός αυτού, 15.000 στρέμματα βρίσκονται από το Σάββατο κάτω από το νερό στις περιοχές του πύργου Λεπτής, Αγίνης Βάλτου, Νεοχωρίου Κυπρίνου και μερικώς φυλακίου, όλες καλλιεργήσιμες. Μία ημέρα νωρίτερα, 5.000 στρέμματα Στάρι, Βαμβάκι και Ηλίανθο είχαν χτυπηθεί από το χαλάζι. 18 κατοικίες και 7 επιχειρήσεις υπέστησαν εκτεταμένες ή πιο περιορισμένες ζημιές από τις πλημμύρες που χτύπησαν τις περιοχές Λεπτής, Νεοχωρίου, Βάλτου και Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας εξαιτίας σφοδρότα των βροχοπτώσεων. Συνεργεία του Δήμου ξεκίνησαν ήδη τις καταγραφές των ζημιών στα σπίτια, ενώ γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις για το πρώτο βοήθημα των 600 ευρώ. Την ίδια ώρα, ΕΛΓΑ έχει ήδη ολοκληρώσει την πρώτη φάση των εκτιμήσεων για τις ζημιές σε καλλιέργειες και έχει ανοίξει τις σχετικές αναγγελίες για τις δηλώσεις των παραγωγών. Μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών, το ζητούμενο θα είναι η ταχύτητα με την οποία θα δοθούν οι αποζημιώσεις, δήλωσε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Όπως εξήγησε, τα έγγραφα για την οριοθέτηση της πληγήσας περιοχής που θα τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έφυγε άμεσα από το Δήμο και πέρασε και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και απομένει υπογραφή του Περιφερειάρχη. Σε ό,τι αφορά στις αδυναμίες που διαπιστώνονται μετά την καταστροφή, σημείωσε ότι ένας καλύτερος καθαρισμός ρεμάτων και μία παρέμβαση για το συγκεκριμένο ρέμα που περνά από Βάλτο, Νεοχώρη, Λεπτή, πύργο Παλαιά Σφαγή Ορεστιάδας, για το οποίο ο Δήμος έχει καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετική πρόταση, θα περιόριζε την ένταση των πλημμυρών. Εδώ και 5 χρόνια τα ρέματα και τα κανάλια, σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται, ανήκουν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, εξήγησε ο Δήμαρχος, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι και πριν την πενταετία, όταν για κάποια από αυτά τα ρέματα είχε αρμοδιότητα ο Δήμος, ήταν αδύνατο να γίνουν όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις λόγω οικονομικής αδυναμίας. Ο κ. Μαυρίδης είπε επίσης πως κάποιες πλημμυρικές καταστάσεις δεν θα αποφεύγονται, διότι κάποιες κατοικίες είναι χτισμένες μέσα σε ρέμα και σε χαμηλότερο επίπεδο από το δρόμο. Πρόσθεσε όμως ότι οι τεχνικές παρεμβάσεις που έχουν προταθεί από το Δήμο για αύξηση της χωρητικότητας των καναλιών και για την ταχύτερη ροή των υδάτων σε αυτά θα περιόριζαν τους κινδύνους. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι όποια κυβέρνηση καταλάβει τι πληρώνει σε αποζημιώσεις πέρα από την ψυχική αναστάτωση και την ταλαιπωρία των κατοίκων, θα έπρεπε να προτιμήσει τα αντιπλημμυρικά έργα παρά να αποζημιώνει. Να αρχίσω από τις ζημιές, από τα ήδη καταγεγραμμένα. Έχουμε 18 οικίες σε όλα τα χωριά, με τις περισσότερες στη Λεπτή Ορεστιάδος. 7 επιχειρήσεις. Βέβαια, η καταγραφή των επιχειρήσεων γίνεται από την περιφέρεια, από την αρμόδια επιτροπή. Επομένως, θα ξέρουμε όταν ολοκληρωθεί. Έχουμε τεράστιες ζημιές τόσο σε καλλιέργειες όσο και σε χωράφια καλλιέργητα. Και μια τεράστια καταστροφή στο αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ορεστιάδος. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι για περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας. Το άκουγα εχθές και δεν το πίστευα, κύριε Δήμαρχε. Και τώρα εσείς μας λέτε ότι μπορεί να είναι και πολλά περισσότερα τα χιλιόμετρα. Έτσι ακριβώς είναι, δυστυχώς. Ένα τεράστιο δίκτυο 7.300 χιλιόμετρων που έχει ο Δήμος Ορεστιάδος, περίπου το 1/7 έχει καταστραφεί. Στο περισσότερο σημείο, στα περισσότερα σημεία ολοσχερός. Σε κάποια άλλα, ίσως με μικρές παρεμβάσεις, μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε. Έχουμε ζημιές στον υπηαγωγείο και το δημοτικό της Λεπτής, ζημιές σε στέγες και άλλων δύο σχολείων, ολοσχερός καταστροφή το γήπεδο της Αγίνης και κάποια μπορεί να μου διαφεύγουν κιόλας. Δεν μιλάω για γεφυράκια, για δομές, για τυχεία αντιστήριξης, για πεζοδρόμια, κάποιους κάδους που παρασύρθηκαν. Συνεχίζεται η καταγραφή. Εδώ θα ήθελα να τονίσω, γιατί είπατε πώς ξημέρωσε η μέρα, και να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στις ένοπλες δυνάμεις μας, στο στρατό μας, που με πρωτοβουλία και του στρατηγού μας, του κυρίου Χατζηγεωργίου, αλλά και με την παρέμβαση του κυρίου Τριαντόπουλου προς τον αρχηγό, τον κύριο Λαλούση, ο οποίος άμεσα αποδέχτηκε το αίτημα για συνδρομή του στρατού και δουλεύουν δεκάδες στρατιώτες μας από το πρωί, βοήθησαν στον καθαρισμό όλων των οικιών και των δημοτικών χώρων. Μια φοβερή προσπάθεια που έκανα και θέλω να τους ευχαριστήσω, ιδίως τα στρατευμένα νιάτα μας μέσα από την καρδιά μου και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Πέρα από την χρονική
ταχύτητα που πρέπει να δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Δεν ξεχνάμε ότι στο παρελθόν έκαναν και 3 και 4 χρόνια για να αποζημιωθούν. Επομένως, στην ουσία ήταν δώρον άδωρο για τις πρώτες ανάγκες που είχαν και για να ξαναστήσουν τα νοικοκυριά τους. Θα πρέπει να ξεπεραστεί και το πρόβλημα που δυστυχώς έχουμε στις αγροτικές περιοχές, αλλά είναι φυσιολογικό, το ότι να έχουμε μια συσκευή, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο σε χώρο που δεν χαρακτηρίζεται ως πρώτη κατοικία. Στο ίδιο αυτό καθεαυτό το κτίσμα που είναι η οικία. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Από την άλλη όμως πρέπει να καταλάβει οποιαδήποτε κυβέρνηση και θεωρώ ότι θα το καταλάβει συγκεκριμένη ότι κάποιος που έχει το ψυγείο του, το πρώτο το ψυγείο, το όχι δεύτερο ή βοηθητικό, την πρώτη ηλεκτρική συσκευή σε έναν χώρο, μια μικρή αποθηκούλα, δεν μπορεί να θεωρείται ότι δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Περίπου 15.000 στρέμματα, κυρίως με καλλιέργειες βαμβακιού και σιτηρών και κάποιες με καλαμπόκι και ηλίανθο, έχουν ζημιές από τις πλημμύρες και τους ισχυρούς ανέμους που έπληξαν αγροτικές εκτάσεις σε Κυπρίνο, Κόμαρα, Φυλάκιο, Λεπτή, Πύργο και Σαγίνη του Δήμου Ορεστιάδας. Παράλληλα, από τις τοπικές χαλαζοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στις 11, 12 και 13 Ιουνίου σε περιοχές του Βάλτου και της Μικρής Οξυπάρας μέχρι και τα όρια με τον Κυπρίνο, καταστράφηκαν ίδιες καλλιέργειες σε έκταση 5.000 στρεμμάτων περίπου. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Θράκης Δημήτρης Πανταζής, που μαζί με τα συνεργεία της υπηρεσίας βρίσκονται στις πληγήσεις εκτάσεις, ανέφερε πως οι δηλώσεις ζημίας υποβάλλονται ήδη και θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 29 Ιουνίου. Θα τρέξουμε και θα σταθούμε πλάι στους δοκιμαζόμενους παραγωγούς, πρόσθεσε ο ίδιος, σημειώνοντας πως θα γίνει κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη δυνατή αποζημίωσή τους. Κάλεσε επίσης τους παραγωγούς να αφήσουν μάρτυρες ζημιάς μέσα στα χωράφια τους για να βγουν ευκολότερα τα πορίσματα, όπως είπε, ενώ για τους αγρότες που είχαν δηλώσει ζημιά στα σιτηρά τους από παγετό και είχαν ζημία και από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, εξήγησε πως δεν χρειάζεται να ξανακάνουν δηλώσεις αφού θα γίνει συνεκτίμηση των προηγούμενων του παγετού και των τελευταίων από πλημμύρα και χαλάζι. Είχαμε επαναλαμβανόμενες 2 χαλαζοπτώσεις, η πρώτη πιο ήπια, η δεύτερη πολύ πιο ισχυρή, της ξεκίνησε από τις 11, 12, 13 του μήνα. Ακολούθησε μετά τη δεύτερη χαλαζόπτωση, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και κατά τόπους ισχυρές ανεμοθύελες. Συγκεκριμένα, η πρώτη χαλαζόπτωση και η δεύτερη έπληξε κυρίως την περιοχή του Βάλτου, Μικρής Δοξυπάρας και άγγιζε και τα σύνορα αγροτικών περιοχών του Κυπρίνου. Η πλημμύρα όμως η μεγάλη που έγινε, ξεκινώντας θα λέγαμε από Κυπρίνο, Κόμαρα και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, Φυλάκιο, Βάλτο, Νεοχώρη, Πύργο, Λεπτή Πύργο, Σαγίνη, εκεί πλέον κατεβαίνουν τα νερά, έχουν υποστεί ζημιές καλλιέργειες, κυρίως με βαμβάκι, με σιτηρά δυστυχώς, είναι και λίγο πριν τα λόνια, και σε διάφορα άλλες καλλιέργειες, λιγότερες θα έλεγα έκτασης ζημιάς, καλαμπόκια και ηλίαθη. Οι βασικές καλλιέργειες είναι αυτές. Τώρα, πιο συγκεκριμένα με βάση τις επισημάνσεις που κάναμε από τις επισκέψεις από την ίδια ημέρα κιόλας, ό,τι προλάβαμε μέχρι και σήμερα και συνεχίζουμε φυσικά, προεκτιμούμε ότι έχουν πληγεί περί 5.000 στρέμματα από το χαλάζι και περί 15.000 στρέμματα από τις πλημμύρες. Πάλι οι καλλιέργειες που έχουν πληγεί είναι αυτές οι που σας προανέφερα, βαβάκι, σιτηρά, καλαμπόκι. Το οξύμορο είναι ότι πολλές καλλιέργειες, κυρίως σιτηρών ή και βαμβάκι, που είχαν πληγεί από το χαλάζι, έχουν υποστεί ζημιά και από την πλημμύρα. Ήρθε και έδεσε δηλαδή, έτσι. Το λέω αυτό γιατί ήδη από σήμερα υποβάλλονται δηλώσεις ζημιάς στους παραγωγούς τους κατά τόπους στα δημοκρατία του ΕΛΓΑ. Θα διαρκέσει μέχρι για 15 μέρες, μέχρι 29 του μηνός, μέχρι τέλος του μήνα. Και συνιστούμε όχι συνιστούμε, ενημερώνουμε τους παραγωγούς, παραγωγοί που είχαν δηλώσει σιτηρά για ζημιά από παγετό και έχουν υποστεί ζημιά από χαλάζι ή και από πλημμύρα, να μην τρέξουν να το ξαναδηλώσουν. Θα συνυπολογίσουν οι γεωπόνοι εκτιμητές τη ζημιά από παγετό, χαλάζι, πλημμύρα και θα βγει νέο πόρισμα να μην τρέχουν να δηλώνουν.
Τώρα την άμεση καταγραφή ζημιών και ταχείες διαδικασίες αποζημιώσεων ζητάει η αυτόνομη κίνηση πολιτών του Δήμου Ρεστιάδας. Είναι στο χέρι μας σε ανακοίνωσή της για τις πλημμύρες που έπληξαν σοβαρά περιοχές του Δήμου. Έχουμε τη χαρά απόψε να φιλοξενούμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας τον επικεφαλή, τον κύριο Σάκη Παπαδρέου. Θα τον δούμε αμέσως τώρα και να εστιάσουμε λίγο ακόμα και στα όσα λέει η δική του παράταξη για την αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης σε οικισμούς του Δήμου Ρεστιάδας. Κύριε Παπαδρέου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπασκάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε κοντά μας, κύριε Παπαδρέου. Βεβαίως θα σταθούμε στα όσα λέτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Θέλω να ακούσω το δικό σας σχόλιο, διότι προφανώς αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων. Είναι γεγονός ότι, κύριε Μπασκάκη, ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τις τελευταίες μέρες, η κακοκαιρία Τζένεσις που έπληξε τις τελευταίες μέρες και τον Δήμο Ρεστιάδας, ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Από την πρώτη στιγμή και εγώ και οι σύμβουλοι μας βρεθήκαμε στους χώρους καταστροφής και ήταν τραγικές εικόνες που είδαμε. Μιλήσαμε με κόσμο, με πλημμυροπαθείς, οι οποίοι μας είπαν ότι ήταν πάρα πολύ ξαφνικό, σαν τσουνάμι, ακούστηκε μια βουή και το νερό μπήκε ξαφνικά στα σπίτια. Ήταν μεγάλη ποσότητα νερού, είχαμε δεκάδες κατοικίες και μαγαζιά τα οποία επλήγησαν. Πραγματικά ήταν κάτι... Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, κύριε Παπαδρέου. Πολύ δύσκολη στιγμή. Ευτυχώς που δεν κινδύνευσε βεβαίως καμία ανθρώπινη ζωή, διότι σε αυτό συνέβαλε και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων με τη βοήθεια των κατοίκων. Πρέπει να το πούμε αυτό. Οι κάτοικοι έκαναν ό,τι μπορούσαν έτσι στα ανθρώπινα πάντα επίπεδα. Ναι, φυσικά οι άνθρωποι, οι κάτοικοι των κοινοτήτων πρώτοι μπήκαν στα σπίτια να βγάλουν ηλικιωμένους, να απεγκλωβίσουν ηλικιωμένους και ακολούθησε μετά και η πυροσβεστική. Όντως έτσι έγιναν τα πράγματα. Είναι δύσκολες στιγμές, πραγματικά είναι δύσκολες στιγμές και θα σας πω, ας πούμε, γιατί εκτιμώ ότι η λεπτή πλήγει περισσότερο. Και στο Νεοχώρι πέρασα, είχαν και εκεί κάποιες ζημιές, αλλά στο Νεοχώρι ο κοινοτάρχης, ο Γιώργος Τιμισκίδης, πρόλαβε, πήρε από το στρατό, όταν είδε το νερό να κατεβαίνει από το βάλτο, πήρε από το στρατό τσουβάλια, τα έβαλε σε σπίτια που κινδυνεύανε και έτσι περιόρισε τις ζημιές στο Νεοχώρι. Αλλά σας λέω για καταστροφές μεγάλες, οικίες, μαγαζιά. Τώρα για τα χωράφια θα σας πω και για αυτά. Δηλαδή κάτω κάμπος της Αγίνης όλα τα χωράφια έχουν πλημμυρίσει. Πλημμύρισαν. Σήμερα μάλιστα, σήμερα φέρανε από τα Κόμαρα νομίζω μια αντλία της περιφέρειας για να πάρει τα νερά από τα χωράφια, αλλά σήμερα είναι αργά. Μετά από τέσσερις μέρες δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Ήδη τέσσερις μέρες οι παραγωγοί δεινοπάθησαν εκεί πέρα με το νερό μέσα στα χωράφια. Φανταστείτε τις επόμενες μέρες που θα έρθει η ζέστη, θα έχουν πολύ μεγάλες καταστροφές στην παραγωγή τους οι άνθρωποι. Ήταν τώρα, πολύ αργά τα ανακλαστικά. Η αλήθεια είναι ότι τα ανακλαστικά της κυβέρνησης ήταν άμεσα. Θέλω να πω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, βρέθηκε στην περιοχή, είδε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, συνομίλησε και με πάρα πολλούς κατοίκους του Δήμου της Ορεστιάδας. Εσείς βεβαίως κάνετε και μία εύστοχη τοποθέτηση, κατ' εμέ, θα το πω. Ότι ουσία τώρα από εδώ και πέρα να δούμε το πλήρες και ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των πλημμυρικών φαινομένων, έτσι, με τη δημιουργία, όπως λέτε, όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών υποδομών, γιατί σε αυτό θα πρέπει να στραφούμε. Εντάξει το τώρα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά ζητούμενο μεγάλο το μετά. Ακριβώς, γιατί το γνωρίζετε και το λέμε και στην ανακοίνωσή μας, ότι είναι ένα χιλοπεγμένο σενάριο. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ντεζαβού. Το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε ξαναζήσει, έχουν ξαναζήσει παρόμοιες καταστάσεις που ξέρετε ότι θα έρθει ο υπουργός με στην κουστοδία και σε λίγο καιρό μπορεί να ξεχαστούν και πολλά από αυτά τα πράγματα που τάζουν. Οφείλουμε να δούμε τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Αλλά αυτές όλες οι κινητοποιήσεις που γίνονται σήμερα, αν είχαν χθες γίνει, αν δηλαδή χθες προσέχαμε, κοιτάγαμε να δούμε λίγο τα αναχώματα, κοιτάγαμε να καθαρίσουν τα αποστραγγιστικά δίκτυα, κοιτάγαμε τα κανάλια μέσα να καθαρίζονται. Έχουν χρόνια να καθαριστούν αυτά τα πράγματα. Πραγματικά έχουν χρόνια. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Ο ένας θα αρχίσει να ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Όχι εγώ, όχι ο Δήμος, η Περιφέρεια. Όχι η Περιφέρεια, ο ΓΟΕΒ. Ο ένας θα ρίξει τον μπαλάκι στον άλλον. Έτσι γίνεται πάντα. Σας λέω, είναι ντεζαβού. Το ζούμε, το ξαναζούμε. Είναι μια ζωή που την ξαναζούμε. Και την πληρώνουν φυσικά οι πληγέντες, έτσι, που είναι στη μέση. Ακριβώς, ακριβώς. Και πραγματικά δηλαδή, γι' αυτό και το αναφέραμε, κυρία Μπασκάκη, και στο δελτίο που βγάλαμε, στο δελτίο τύπου ανακοίνωση που βγάλαμε.
Ο ίδιος ο κύριος Πέτροπης, ο αντιπεριφερειάρχης δηλαδή, είχε δώσει πριν λίγες μέρες μια συνέντευξη. Ναι, ναι. Και είπε ότι ζητήθηκαν 26 εκατομμύρια. Και μέσα στα περιφερειακά συμβούλια του έχει αναφέρει πολλές φορές, κύριε Παπανδρέου, για τα 26 εκατομμύρια που ζητούσε η περιφερειακή αρχή. Δόθηκαν 8 και συμβασιοποιήθηκαν τα 4 μέχρι τώρα. Πραγματικά δηλαδή. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Δυστυχώς ο κόσμος πάντα την πληρώνει. Μισό λεπτό. Υπάρχει εκτιμούμε. Και μια ειδοποιώς διαφορά. Επιτρέψτε μου το πω αυτό για να το καταλάβουν παρακαλώ, και οι τηλεθεατές μας. Φυσικά το καταλαβαίνουν παρακαλώ οι κάτοικοι των παρέμβριων περιοχών που γνωρίζουν το πρόβλημα στο πετσί τους. Τα χρήματα αυτά που ήρθαν είναι για ζημιές προηγούμενων ετών, έτσι. Δηλαδή, έτσι, φανταστείτε έτσι τα χρήματα που περιμένουν τώρα να έρθουν για αυτές τις ζημιές. Πότε τελικά θα έρθουν. Ακριβώς, εδώ το ζήσαμε, το βιώσαμε πάλι με τις πλημμύρες, με τις καταστροφές στον πύργο, μετά από χρόνια που ζημιώθηκαν άνθρωποι. Και εδώ, ξέρετε, τα πρώτα 600 ευρώ, εντάξει, είναι τα 600 ευρώ, είπαμε θα τα δώσουμε σαν πρώτη, θα τα δίνουμε σαν μια πρώτη λύση, σαν μια, χρήματα πρώτης ανάγκης. Αλλά, ξέρετε, δεν είναι μόνο οικιακές συσκευές. Δεν είναι μόνο αυτές. Υπάρχουν σπίτια τα οποία πέρασε το νερό και τους πήρε τους λέβητες. Πρέπει να μπουν και αυτά μέσα, δηλαδή δεν φτάνουν μόνο οι συσκευές. Υπήρχαν σπίτια τα οποία είχαν κάνει τα κουμάντα τους οι άνθρωποι, είχαν στις αυλές ξύλα, τα παρέσαιρε το νερό. Ήτανε, σας λέω, εικόνες καταστροφής, πραγματικά ήταν απίστευτη κατάσταση που ζήσαμε στη λεπτή εκείνη το βράδυ. Τώρα, κύριε Παπανδρέου, και με αυτό να ολοκληρώσουμε, φυσικά και πρέπει να γίνουν διαδικασίες το συντομότερο δυνατό και η καταγραφή από τον ΕΛΓΑ ήδη έχει ξεκινήσει. Να το πούμε και αυτό γιατί έχει την σημασία του, διότι οι αγρότες αυτό το χρονικό διάστημα θα έπρεπε να είναι μέσα στα χωράφια τους και να καλλιεργούν. Αλλά δυστυχώς και με τις ζημιές στην αγροτική οδοποιία φαίνεται ότι τα πράγματα δεν θα πάνε και πάρα πολύ καλά. Στη Δημοτική Αρχή έχετε να επιστήσετε κάτι ιδιαίτερο, κύριε Παπανδρέου? Νομίζω, ακούστε κάτι. Το μέρος της ευθύνης που έχει η Δημοτική Αρχή το έχει. Δεν ξέρω σε ποια σφαίρα να τους κατατάξω. Αν είναι ανικανότητα, αν είναι ανευθυνότητα, είναι αδιαφορία. Γιατί μπορεί ο κύριος Δήμαρχος να λέει ότι εδώ και 5 χρόνια τα έργα αυτά είναι στην περιφέρεια, αλλά τα κανάλια, σας λέω, αυτά και τα αποστρακιστικά δίκτυα έχουν χρόνια να καθιστούν. Δηλαδή ούτε με. Ο κύριος Δήμαρχος ξέρει ότι είναι 8 χρόνια Δήμαρχος. Θα μπορούσε λοιπόν τόσα χρόνια να έχει κάνει κάτι, να δει λίγο τα αναχώματα. Στη λεπτή έφυγαν τα νερά παράπλευρα, έφυγαν από ανάχωμα. Το ανάχωμα αυτό μου λέγανε κάτι και εδώ και χρόνια λένε στον Δήμαρχο να κάνει κάποιες κινητοποιήσεις με την περιφέρεια να πάνε να ρίξουν λίγα φορτηγά χώμα και δεν μπήκανε ποτέ. Βγαίνουν τώρα και λένε έχουμε σχέδιο, έχουμε μελέτες στα σιρτάρια, αλλά θα έχουν χάσει μάλλον το κλειδί από το σιρτάρι και δεν μπορούν να βρουν τις μελέτες. Είναι πραγματικά, τι να καταλογήσω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Τον κόσμο σκέφτομαι, μόνο τον κόσμο σκέφτομαι. Αυτή όλη η κατάσταση πρέπει άμεσα, το είπαμε και στην ανακοίνωσή μας, κυρία Μπασκάκη, να γίνει άμεσα καταγραφή των ζημιών, όχι μόνο των οικιακών συσκευών. Υπάρχουν μαγαζιά που τους παρέσυραν τις καρέκλες, τα τραπεζοκαθίσματα. Πρέπει να γίνει άμεσα και να ξεκινήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις. Δεν το παλεύει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Και επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των πλημμυρικών φαινομένων και να μπορέσουμε. Μπας και η χώρα δεν θυμίζει τριτοκοσμική χώρα. Πόσα χρόνια το ακούω αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο, κύριε Παπανδρέου? 23 χρόνια είμαι σε αυτό το χώρο. Στον Εύρο 23 χρόνια ακούω για το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης, έτσι. Πραγματικά, γι' αυτό σας λέω, είναι ντεζαβού, το ξαναζούμε. Είναι ζωή που την ξαναζούμε και δυστυχώς την ξαναζούμε. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά που μας είπατε. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για την απόψηνή μας συνομιλία. Καλή συνέχεια, κύριε Παπανδρέου. Γεια σας. Διασώσαμε 16 άτομα, δεχτήκαμε 29 κλήσεις για απαντλήσεις και απεγκλωβισμούς. Επιχείρησαν όλες οι δυνάμεις από Ορεστιάδα, Δημότυχο, Σουφλή, Λευκή, Μηδίκια και οι εθελοντές Σαμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού. Σε εξέλιξη φυσικά βρίσκεται η προανακριτική εξέταση για την διερεύνηση των αιτιών και όλων αυτών των καταστροφών. Αυτά λοιπόν επισημαίνει μιλώντας στο Ράδιο Εύρος ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ορεστιάδας, ο κ. Χαμαλίδης. Άμεση αντίδραση της κυβέρνησης στο χτύπημα που δέχτηκαν οι οικισμοί και οι υποδομές του Δήμου Ορεστιάδας. Με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών Χρήστος Τριαντόπουλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στους κατοίκους του Βορείου Εύρου που δοκιμάστηκαν από τη φυσική καταστροφή προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα. Η αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού ήταν επίσης
επιχειρήσεις άμεση και αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Ωστόσο, η επόμενη μέρα βρίσκει τους κατοίκους να μετρούν ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, χωράφια και υποδομές, με την ελπίδα για άμεση αποκατάσταση των καταστροφών και την ταχύτερη επαναφορά τους στην καθημερινότητα. Δύσκολο και κέριο το έργο και της πυροσβεστικής υπηρεσίας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα χωρίς να κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Είχαμε 30 κλήσεις, 29 για την ακρίβεια, 29 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο μας, εκ των οποίων 12 αφορούσαν αντλήσεις, 7 πλήσεις οδοστρώματος, 2 διασώσεις σε ζώα και 16 απεγκλωβισμούς άτομα από πλημμυρισμένα σπίτια. Τι λέτε, 16 εγκλωβισμένοι άνθρωποι δηλαδή και έπρεπε να τους απεγκλωβίσετε εσείς, ε? Σωστά, σωστά. Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις που κινδύνεψαν κάποιες ανθρώπινες ζωές, κύριε Χαμαλίδη? Ήταν για να κάνουμε την διάσωση, θα τη χαρακτήριζα, διάσωση των ατόμων. Κρίναμε ότι πρέπει να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία τα άτομα για να μπορέσουν να μην κινδυνεύσουν περισσότερο και έχουμε τα ακραία. Με ανθρώπινη ζωή. Χάσιμο ανθρώπινη ζωή. Είπαμε ότι από την πρώτη στιγμή στις πληγήσεις περιοχές του Δήμου Ορεστιάδας βρέθηκε κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με επικεφαλή τον κύριο Δελή. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον κύριο Σταμάτη Γκατσίδη, μέλος της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Εύρο, διότι και ο κύριος Γκατσίδης ήταν βεβαίως σε αυτήν την περιοδία και από κοντά είδε και τα προβλήματα. Φυσικά είναι προβλήματα που δεν τα αντιμετωπίζει πρώτη φορά ο κύριος Γκατσίδης. Έχει δει αυτό το έργο να επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές. Κύριε Γκατσίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γι' αυτό τα έχουμε και με αυτούς που εκπλήσονται τώρα, ενώ ο Εύρος, όπως είπατε και εσείς, χρόνια τώρα έχει γίνει συνώνυμος με τις πλημμύρες. Οποιονδήποτε κάτοικο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, τον πείτε τη λέξη Εύρος, θα πει πλημμύρες, η δεύτερη λέξη. Και εκπλήσονται τώρα που έβρεξε και πλημμυρίσαμε κτλ. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει. Είναι φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, κάθε δεύτερο χρόνο κτλ. Είχαμε και πνιγμούς στον Άβαντα, είχαμε καταστροφές και συνεχίζει να έχουμε, γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα έργα υποδομής αντιπλημμυρικής προστασίας. Κύριε Γκατσίδη, αλήθεια, με την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια, τι φταίει και δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα? Τι φταίει άραγε και δεν μπορούμε να έχουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο το οποίο να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις? Θα σας το πω έτσι ομά, κοινικά. Οι κυβερνήσεις που πέρασαν δεν ενδιαφέρονται για τις ανάγκες του λαού μας. Δεν ξοδεύουν λεφτά δηλαδή για αντιπλημμυρική προστασία, για αντισεισμική προστασία, για αντικεραυνική προστασία και τέτοιες άλλες ανάγκες του λαού μας. Προτιμούν, αντί να κάνουν έργα, σχέδια, μελέτες για να προστατεύσουν το λαό μας, προτιμούν να δίνουν ψίχουλα αποζημιώσεις κάθε χρόνο, κάθε δεύτερο χρόνο και τη βγάζουν έτσι. Αυτή είναι η αιτία. Τώρα κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο εδώ, αρχίσανε πάλι τα ίδια την επόμενη μέρα. Οι παράγοντες της κυβέρνησης, της περιφέρειας, του Δήμου, ξέρετε τι νερό έπεσε και κάθε δευτερόλεπτο τόσοι σταγόνες έπεσαν και τόσοι τόνοι έπεσαν κτλ. Και όταν ρωτάμε, αφήστε τα αυτά, γιατί δεν καθαρίστηκαν τα κανάλια? Δεκαετίες τώρα. Εδώ μπροστά μου έχω κυρία Βασκάκη. Κυριακή. Ναι, κυρία Βασκάκη, έχω μπροστά μου την ερώτηση που κάναμε στη Βουλή, πάλι ο Γιάννης Σωτελής ήταν, το 2016 να καθαριστούν άμεσα τα κανάλια. Δεν μας ακούει ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξοδεύουν για τέτοια πράγματα λεφτά. Γιατί, μας το λέει και καθαρά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προτιμούν να επενδύσουν σε κερδοφόρες, μεγάλες κερδοφόρες επενδύσεις, εκείνες που θα φέρουν κέρδος. Αυτά λέει δεν φέρουν κέρδος, οπότε ας τους να πνίγονται κάθε χρόνο. Έχουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο. Να προσπαθούν να πετάξουν πάλι οι τοπικοί υπεύθυνοι, αλλά και της περιφέρειας και της κυβέρνησης, να πετάνε το μπαλάκι στην εξέδρα, την μπάλα στην εξέδρα. Φταίνουν τα καιρικά φαινόμενα. Και εμείς ρωτάμε απλά, γιατί δεν καθαρίστηκαν τα κανάλια? Να μας απαντήσουν ευθέως. Δεύτερο, γιατί δεν έκλεισαν τα αναχώματα στο ύψος συνεχωρίου? Και τρίτο, γιατί δεν δουλεύει τώρα δεκαετίες
το αντλιοστάσιο με τις τέσσερες μηχανές που είναι αυτό κάτω στο κανείς στέκι. Δεν το... Κύριε Γκατσίδη, τώρα θίγεται ένα ζήτημα για το οποίο έχουν προκύψει πολλά ερωτηματικά και μεγάλος προβληματισμός. Γιατί αυτό το αντλιοστάσιο δεν λειτουργήσε πραγματικά, όχι τώρα, χρόνια πριν. Δεν λέμε ότι θα φτάσουν την κατάσταση. Όχι, αλλά θα βοηθούσε επικουρικά. Ναι, επικουρικά θα λειτουργούσε. Πήγαμε με το βουλευτή μας κάτω στην... Το είδαμε, όχι, πολλές φορές έχουμε πάει. Είναι ένα πράγμα, τι να πεις, από πού να ζητήσεις ευθύνη. Ξοδέψαμε λεφτά, το κράτος, λεφτά των εργαζομένων είναι. Βάλαμε τέσσερις αντλίες, έγινε ολόκληρο σπίτι εκεί μέσα και δεν λειτουργούν. Ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Δεν ξέρουμε αν ανήκει στην περιφέρεια, αν ανήκει στο ΓΟΕΒ, ποιος, τι κτλ. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Να απαντήσουν λοιπόν σε αυτά, γιατί δεν κλείσαν τα αναχώματα, γιατί δεν καθαρίστηκαν τα κανάλια και τέτοια συζήτηση πρέπει να ανοίξουμε. Όχι να κάνουμε όλοι τώρα το μετεωρολόγο και πώς χιλιοστά βροχή έπεσε και πώς θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Είχαμε, θα έχουμε και ίσως στο μέλλον να έχουμε και τονότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό κάνουμε και τα έργα. Για να απαλύνουν λίγο, να μετριάζουν, να προστατεύουν. Μάλιστα. Οι ευθύνες λοιπόν είναι στην κυβέρνηση και αυτήν και την προηγούμενη. Οι ευθύνες είναι στην περιφέρεια σε αυτήν και την προηγούμενη, στο Δήμο Ρεστιάδος και σε όλους όσους αυτούς που εντάξει, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε κάποια αντανακλαστικά, γιατί όπως ξέρετε είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Ήρθαν με τα ελικόπτερα εδώ από πάνω να υποπτεύσουν και να δούνε. Και είναι ευκαιρία, είναι ευάλωτη η κυβέρνηση γιατί πάει προς εκλογές. Και είναι ευκαιρία για τους αγρότες μας και τους κατοίκους της περιοχής να βγουν στον δρόμο και να διεκδικήσουν τώρα και να γίνουν τα απαραίτητα έργα και αποζημίωση στο 100% των ζημιών που έπαθαν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκατσίδη, κρατώ τα όσα μας είπατε για άλλη μία φορά. Άλλωστε και εμείς καταγράψαμε τις δηλώσεις του κυρίου Δελή και τις προβάλαμε τις προηγούμενες ημέρες. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή συνέχεια, κύριε Γκατσίδη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε τώρα και στο Θεραπείο. Και εκεί έγιναν μεγάλες ζημιές. Κατέβηκε ουσιαστικά, όπως λένε οι κάτοικοι, το βουνό στο χωριό. Μιλούν για διαφορία, γιατί είναι πολύ λίγοι κάτοικοι στο συγκεκριμένο οικισμό, οπότε δεν υπήρξε και η ανάλογη αντιμετώπιση. Αυτά λέει στο Ράδιο Εύρος, ο κύριος Απόστολος Μαυρουδής, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Θεραπείου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή των οικειών που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 11 Ιουνίου, προκειμένου να τους χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση, μπορούν να υποβάλουν αίτημα καταγραφής ζημιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Δήμου, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cp@orestiada.gr. Έντυπο της αίτησης για επιχειρήσεις και οικίες, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στις οικίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.orestiada.gr. Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Θεραπείου, Απόστολος Μαυρουδής, περιγράφει στο Ράδιο Εύρος τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι κάτοικοι του χωριού. Με λίγα λόγια, κατέβηκε όλο το βουνό μέσα στο χωριό. Σε 7 σημεία από ό,τι μέτρησα, έχει κοπεί ο δρόμος. Έχουμε δύο δρόμους, για να ξέρετε, στο Θεραπείο, όσοι δεν έχουν εικόνα. Ο ένας έρχεται από τον Κυπρίνο, ο άλλος από τα Κόμαρα. Από τον Κυπρίνο είχε 2 μέτρα νερό, περνούσε πάνω από τον άσφαλτο. Και από τα Κόμαρα σε 7 σημεία κατέβηκε όλο το βουνό, όλος ο ορεινός όγκος. Τα παράπονά μου εδώ, και όχι μόνο δικά μου, και όλες τις κοινωνίες τοπικής και της Μιλιάς και του Θεραπείου, είναι ότι εδώ και 3 χρόνια που είμαι πρόεδρος εγώ και 8 χρόνια, 7 πόσο είναι ο κύριος Χαρισούδης, προσπαθούμε να φέρουμε την περιφέρεια κοντά μας, να δώσουμε κάποιες λύσεις για τη γέφυρα στο Φράγμα. Πάνω η γέφυρα θα τη ρίξουμε, είναι μια πολύ ωραία γέφυρα, έχει στατικότητα, έχει τα πάντα και θα την πετάξουμε γιατί αδιαφορούν από την περιφέρεια. Αδιαφορούν εντελώς. Δηλαδή με παρεμβάσεις, με λίγα λεφτά μπορούν να γίνουν κάποιες, γιατί ανοίξει την περιφέρεια. Λιμνάζουν εκεί πάνω, σαν πισίνα. Λιμνάζουν, ναι. Κατεβαίνουν όλα τα, από το βουνό, πάνω όλα τα νερά, πάνε μέσα στη γέφυρα και δεν έχει κάποιες τρύπες, κάποια αυτά, για να μπορούν να φύγουν τα νερά. Ναι. Κάλεσα πολλές φορές προσωπικά τους αντιπεριφερειάρχες, προσωπικά ο ίδιος. Και μάλιστα χθες έμαθα, πέρασε κάποιος αντιπεριφερειάρχης από εδώ, από τα χωριά μας, χωρίς να ενημερώσει ούτε τον πρόεδρο της Μιλιάς, ούτε εμένα. Δηλαδή αυτή η αδιαφορία στα μικρά χωριά συνεχίζεται και όχι μόνο από την περιφέρεια και από την πολιτεία και από
το Δήμο ακόμα, αν το θες, αν εξαιρέσει δύο αντιδημάρχους που τα παιδιά επειδή είναι τοπικά ενδιαφέρονται, οι υπόλοιποι τίποτα. Αυτά, κάποια από αυτά θα αποφευγόταν, θα μπορούσαν να τα γλιτώσουμε. Ουσιαστικά αν δηλαδή αυτές οι κατολιστήσεις προέκυψαν από τη μη συντήρηση της γέφυρας. Το ρωτάω λίγο γιατί εγώ δεν έχω εικόνα. Όχι, μισό λεπτό. Δεν είπα για τη γέφυρα. Μιλάω για το θεραπείο. Μέσα μπορούσε να αποφευθεί. Έχει γεμίσει η πλατεία, όλοι οι πέτρες, λες και είναι, τι να πω, Μαριούπολη. Μαριούπολη, όλοι οι πέτρες εδώ μέσα. Στείλανε ένα γκρέιτερ, ζήτησα από τον αντιδήμαρχο του Κυπρίνου, προς τιμή του το παιδί, έστειλε κατευθείαν άμεσα, ανταποκρίθηκε, έστειλε τον γκρέιτερ, δεν μπορούν να πάρθουν αυτά. Δεν μπορούν να πάρθουν τον γκρέιτερ, οι πέτρες. Στις αναφορές περί μη επάρκειας ή και μη λειτουργίας αποστραγγιστικών μηχανημάτων και αντλιών, σε σημεία που η άντληση υδάτων ήταν καθοριστική για την εκτόνωση των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν σε αγροτικές εκτάσεις του Δήμου Ορεστιάδας, στέκεται η Περιφερειακή Παράταξη Ανταρσίας στην Περιφέρεια, κάνοντας λόγο με ανακοίνωσή της για τριτοκοσμικές εικόνες. Καμία απολύτως προετοιμασία από την Περιφερειακή Αρχή και από τα συναρμόδια Υπουργεία για να αποφευθεί αυτή η καταστροφή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τελευταία κακοκαιρία έφερε καθοριστικό χτύπημα στους κατοίκους των χωριών του Βορείου Εύρου και όχι μόνο, κυρίως σε λεπτή νεοχώρη, αλλά και πιο βόρεια παράλληλα στις αγροτικές εκτάσεις στον κάμπο Ορεστιάδας. Βέβαια, η κακοκαιρία έφερε στο προσκήνιο για άλλη μια φορά τη γύμνια της τοπικής διοίκησης, της τεράστιας ευθύνης της Περιφερειακής Αρχής και των υπόλοιπων θεσμικών κυβερνητικών οργάνων. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αποδεικνύεται ότι όχι μόνο οι γενναίες αποφάσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου δεν λαμβάνονται, αλλά δεν τηρούνται ούτε τα στοιχειώδη μέτρα για την προστασία των ανθρώπων, των κατοίκων και των επαγγελματικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στα χωριά μας. Οδικά δίκτυα, κατεστραμμένα σπίτια διαλυμένα από τους χυμάρους που δημιουργήθηκαν χωράφια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις από τελειωμένες, επαγγελματικό αγροτικό κεφάλαιο και επαγγελματικοί εξοπλισμοί με τεράστιες φθορές συνθέτουν την απόκοσμη αυτή πραγματικότητα. Καμία απόλυτος προετοιμασία από την Περιφερειακή Αρχή και από τα συναρμόδια Υπουργεία για να αποφευθεί αυτή η καταστροφή. Μας παρουσιάζουν μόνιμη οικονομική λιτότητα, υποβάθμιση υπηρεσιακών παραγόντων, μειωμένη παροχή τεχνικής υποστήριξης και δεν κάνουν τίποτα για να αλλάξουν όλα αυτά. 26 εκατομμύρια υπολογίζονται οι ανάγκες σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Οριακά θα φτάσουν 4 εκατομμύρια και άλλα τόσα στο νότιο τμήμα του νομού. Καμία λοιπόν αντιπλημμυρική προστασία, ανύπαρκτα και μηδαμινά αποστραγγιστικά έργα, κανάλια ακαθάριστα, αποφερτά υλικά, εγκυοβελτιωτικά έργα ελάχιστα και με το σταγονόμετρο παρά τις εκκλήσεις όλων των παραγωγικών εμπλεκόμενων φορέων και συλλόγων, παρά τις εκκλήσεις των ίδιων των κατοίκων. Εντύπωση προκαλεί και πρέπει να διερευνηθεί, θα συμβάλλουμε σε αυτό, το γεγονός της πλημμύρας σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον κάμπο της Ορεστιάδας. Ποιος ο λόγος να μην επαρκούν ή να μην λειτουργούν τα αποστραγγιστικά μηχανήματα, οι αποστραγγιστικές αντλίες και όλη η τεχνική αυτή υποδομή που θα έπρεπε να προστατεύει τις περιουσίες κυρίως των αγροτών και κτηνοτρόφων. Γνωρίζει η Περιφερειακή Αρχή ότι η επικίνδυνη αυτή ανευθυνότητα βαραίνει και την ίδια, γιατί δεν έχει οργανωθεί μια λειτουργική και τεχνικά άρτια εγκυβελτιωτική υποδομή σε ουσιαστική συνεργασία με το ΓΟΕΒ, γιατί δεν έχει διευθετηθεί αυτή η ανεπάρκεια παρά το γεγονός ότι φαίνεται να γνωρίζουν το θέμα. Αυτή η τριτοκοσμική λοιπόν εικόνα θα χρησιμοποιηθεί ως άλλη μια επικοινωνιακή ευκαιρία από αυτούς που παράγουν την πολιτική εξουσία. Ο κόσμος από αυτές τις καταστροφές και την ανυπαρξία του κοινωνικού κράτους πρέπει να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, ώστε να μην ζήσουμε άλλο τέτοιες εφιαλτικές καταστάσεις. Και αυτή την ώρα και κάθε ώρα που οι ζωές μας κινδυνεύουν, θα φέρνουμε στην επικαιρότητα όλη την κακοδιαχείριση, την υποχρηματοδότηση και την αναλγησία της περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης. Να οργανωθεί άμεσα και ουσιαστικά ο φορέας για την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών. Καμία καθυστέρηση δεν δικαιολογείται. Να οικοδομηθεί εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση και την πρόληψη από φυσικές καταστροφές. Εθνικό σχέδιο με αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση και επεξεργασία με γενναία χρηματοδότηση. Να μπει ένα τέρμα στη λιτότητα, να απαιτήσουν οι Δήμοι και η Περιφερειακή Αρχή ουσιαστική στήριξη από τον κεντρικό κράτος και να σταματήσουν να υπηρετούν με ευλάβεια αυτή την παρακμή. Θα μπορούσε να είχαν αποφευθεί με απλές παρεμβάσεις. Αυτό είναι το τρομακτικό. Αυτό είναι και το οποίο μας κάνει, αν θέλετε, λίγο να βρισκόμαστε με ένα κακό συνέστημα. Δηλαδή, με ένα συνέστημα το οποίο προκαλεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, προφανώς θα συζητάτε το πρωί στις εκπομπές μας, με τον πολύ δίκαιο τρόπο τον οποίο αναφέρεστε και περιγράφετε. Τα κανάλια ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε μια άρτια, ότι δεν προηγήθηκε μια άρτια διαδικασία, μια οργανωμένη, μια ολοκληρωμένη διαδικασία, κατά την οποία θα έπρεπε να είχαν καθαριστεί, να το πούμε έτσι απλά. Δεν προηγήθηκε καμία είδους αντιπλημμυρική προετοιμασία ή προεργασία για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με τον καθαρισμό στα κανάλια, είτε έχει να κάνει με πιο απλά αποστρακτικά έργα, είτε με άλλες εγκυοπολιτευτικές παρεμβάσεις, είτε αφορούν αυτά τα αναχώματα. Θέλουμε να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι και λίγο ασυγχώρητο, αν θέλετε, και το οποίο θα το παρατηρούμε όλες τις επόμενες μέρες,
Έχουμε να κάνουμε μια, αν μου επιτρέπετε, εντός εισαγωγικών, μια παρέλαση θεσμικών φορέων, κεντρικών φορέων και μη, έτσι, κατά την οποία πηγαίνουν στα χωριά και μετράνε τις πληγές. Οι πληγές, οι οποίες στο επόμενο διάστημα θα πρέπει άμεσα να καταγραφούν, να μπουν με έναν οργανωμένο φορέα καταγραφής, να ξεκινήσουν άμεσα εξ ολοκλήρου οι αποζημιώσεις και η αποκατάσταση όλων των ζητιών, οι οποίες στο πέσει επέφερε αυτή η πραγματικότητα. Είδαμε τον, ακούσαμε και είδαμε τον Επιτροπή να αναφέρει ότι ναι, κάποια από αυτά τα έργα, οι υποδομές που θα έπρεπε να είχαν γίνει για να προλαβαίναμε αυτά τα γεγονότα, είναι της αρμοδιότητάς μας. Αλλά τι να κάνουμε που μια που τα παραλάβουμε και μια που δεν είχαμε χρήματα. Εμείς αυτό που λέμε, κυρία Λαγκαλαδαράκη, είναι, και το ξαναλέμε, και το λέμε τώρα που έχουμε την καταστροφή, αλλά το λέγαμε και πιο πριν, θα το πούμε και τις επόμενες μέρες που θα είμαστε στο καθήκον μας. Λοιπόν, στην Περιφερειακή Παράταξη Ανταρσίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα σταθούμε τώρα, η οποία με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για τριτοκοσμικές εικόνες. Καμία απολύτως προετοιμασία από την Περιφερειακή Αρχή και από τα συναρμόδια Υπουργεία για να αποφευθεί αυτή η καταστροφή, καταγγέλει η παράταξη και ζητά να οργανωθεί άμεσα και ουσιαστικά η καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών, να οικοδομηθεί ένα εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση και την πρόληψη από φυσικές καταστροφές με αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση και να απαιτήσουν οι Δήμοι αλλά και η Περιφέρεια ουσιαστική στήριξη από το κεντρικό κράτος και όχι να υπηρετούν, όπως λέει η Ανταρσία, με ευλάβεια την παρακμή. Μαζί μας τώρα βρίσκεται ο επικεφαλής της παράταξης, ο κύριος Θεόδωρος Περεντίδης. Θα τον δούμε αμέσως τώρα και θα θυμηθώ και μια παλιά συζήτηση που είχαμε κάνει αρχές του χειμώνα, αν δεν κάνω λάθος, που μιλάγαμε και λέγαμε, κύριε Περεντίδη, ότι ο Εύρος θα πλημμυρίσει από ευχές. Ήταν εκείνο το οξύμορο, έτσι, λογοπαίγνιο που κάνατε. Τελικά δεν πλημμύρισα από ευχές, πλημμύρισα από καταστροφές. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Μπασκάλη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την θερμή αυτή επικοινωνία που θα κάνουμε. Λοιπόν, για να εστιάσουμε λίγο σε αυτά που και εσείς θίγετε μέσα από την ανακοίνωσή σας για τις πολύ, αν θέλετε έτσι, έντονες καταστροφές που προκλήθηκαν λόγω των καιρικών φαινομένων. Φυσικά, οι πληγέντες περιμένουν αποκατάσταση και χρήματα, έτσι. Να πούμε πολύ ξεκάθαρα πράγματα, κυρία Μπασκάκη, δεδομένου του ότι και εσείς με τον τρόπο τον οποίο χειρίζετε την ενημέρωση κρατάτε πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο της ενημέρωσης, της αυτής ενημέρωσης προς τον κόσμο του Εύρου και όχι μόνο. Εμείς λοιπόν μετά το πέρας της τρίτης ημέρας από τις καταστροφές που προηγήθηκαν Σάββατο ξημέρωματα, ήμασταν όλο το πρωί σήμερα στην περιοχή της Λεπής αλλά και του Νεοχωρίου, κυρίως όμως της Λεπής, για να συζητήσουμε με τους αρμοδίους και πέρα με τους κατοίκους βασικά να συζητήσουμε και να πούμε γιατί το λέμε αυτό, για να δούμε επί τόπου τι ακριβώς γίνεται, τι συζητάγαμε πριν, όπως είπατε και εσείς, πριν από καιρό και κυρίως τι θα πρέπει να συζητήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί το άμεσα με το άμεσα διαφέρει. Θα ξεκινήσω και θα πω το εξής. Αυτό που μας έκανε σήμερα εντύπωση και το βάζουμε στην ανακοίνωσή μας είναι ότι σήμερα όλη την περίοδο, όλη την ώρα, όλο το πρωινό που βρισκόμαστε στην περιοχή της Λεπής, η μόνη υπηρεσία που ήταν παρούσα, που δεν είναι υπηρεσία, είναι ο στρατός. Ήταν η στρατευμένη νεολαία, ήταν οι αξιωματικοί και οι επαξιωματικοί, οι οποίοι με μηχανήματα και με πανδρωμένα μηχανήματα, με κόσμο, βοηθούσαν τους ανθρώπους που επέστηναν αυτές τις υλικές ζημιές. Τους επαγγελματίες, τους κατοίκους, τους λοιπούς αγρότες, χτενιτρώπους κτλ. Της περιοχής. Μας έκανε αλγινή εντύπωση, διότι αυτό, τις προηγούμενες δύο ημέρες, όλοι έκαναν μια επικοινωνιακή, αν θέλετε, συγγνώμη, αυτή είναι η δικιά μας κρίση, αλλά θα το πούμε γιατί το συζητήσαμε με τους κατοίκους, μια επικοινωνιακή εραντάδα, να το πούμε, και από εκεί και πέρα σήμερα συναντήσαμε μόνο το στρατό. Τον πληθυσμό και τα μηχανήματα του στρατού. Αυτό για μας είναι μια κατάντια. Είναι αδιανόητο υπηρεσιακοί μηχανισμοί, έτσι, επιχειρησιακοί μηχανισμοί της πολιτείας, δηλαδή της περιφέρειας, του Δήμου, τοπικά υπερτοπικά, να μην είναι εκεί, να καταγράψουν, να παρακολουθήσουν, να δώσουν μηχανική υποστήριξη, να δώσουν επιστημονική υποστήριξη, να δώσουν υπηρεσιακή υποστήριξη, να μην είναι εκεί και να έχουν αφήσει τον κόσμο, δεν το πούμε έρμεο, δεν έχουν την υποστήριξη, την αλληλεγγύη μεταξύ τους και κυρίως και αυτό που λέγανε πάλι καλά που είναι και ο στρατός και βγάζει τις λάσεις από τα σπίτια. Επιχειρεί να βοηθήσει τον κόσμο και τα φερτά υλικά που έχουν μπει μέσα στα σπίτια. Όσο μπορεί μαθαίνει τα οικοδομικά υλικά ή τα πράγματα μέσα από τα σπίτια. Οπότε αυτό σήμερα μας έκανε αλγινή
εντύπωση. Συγγνώμη, λοιπόν, κύριε Περεντίδη, να πω κάτι τώρα. Ο στρατός βρίσκεται εκεί, στην περιοχή, μετά την επίσκεψη του κυρίου Τριαντόπουλου, του αρμόδιου υπουργού για φυσικές καταστροφές, και αφού ήρθε σε συνεννόηση έτσι, με τον στρατό για να μπορέσει να πάνε εκεί δυνάμεις και να βοηθήσουν οι δυνάμεις τους ανθρώπους για την αποκατάσταση των ζημιών. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο στρατός σήμερα εκεί, θέλετε να μου πείτε ότι δεν θα υπήρχε ψυχή για να βοηθήσει τους πληγέντες? Είναι ξεκάθαρο αυτό που θα πούμε και λέμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, το οποίο είναι ανεπαρκέστατο, το οποίο δεν έχει καμιά κινητικότητα. Ναι, όντως μετά από την έκκληση του υπουργού που ήρθε τέλος πάντων φυσικών καταστροφών. Βασικά την έκκληση την έκαναν οι κάτοικοι, κύριε Περεντίδη, επειδή ήμασταν παρόν, γι' αυτό και το λέω ως τηλεόραση. Εκεί θα καταλήξουμε ακριβώς. Ότι τελικά εμείς βλέπουμε εδώ πέρα να υπάρχει μια ανεπάρκεια στους μηχανισμούς. Πήγε ο Δήμος σε ένα πρωτοβάθμιο λόγο τον οποίο έχει, πήγε και κατέγραψε τις ζημιές, ανεξάρτητα σε κατοικίες και ανεξάρτητα σε επαγγελματίες, προκειμένου να πάρουν το υλικό βοήθημα αυτό το πρώτο. Άλλο και αυτό. Άλλη καταγραφή στις επιχειρήσεις, άλλη καταγραφή στα σπίτια. Και αυτό δεν το καταλάβαμε ποτέ, γιατί οι αρμοδιότητες ξεχωρίζονται. Αλλά τέλος πάντων, πείτε, τα υπουργεία εμπλέκονται. Άλλη συζήτηση. Ναι. Είναι λοιπόν τεράστια η ανάγκη, διότι αυτό που παρατηρήθηκε είναι το εξής. Ωραία. Καλά πήγαμε τις πρώτες δύο μέρες, οι θεσμικοί, οι υπερθεσμικοί, οι τοπικοί, οι υπερτοπικοί άρχοντες, οι αιρετοί κτλ. Έχουμε το εξής. Η επόμενη μέρα είναι βαθιά συνδεδεμένη με τις βλάβες, κυρία Βασκάκη, της προηγούμενης καταστροφής. Δηλαδή, εάν ξαναβρέξει, εάν ξαναέχουμε νεροποντή ή καταιγίδα, το τι θα γίνει στο χωριό δεν στελεχθεί κυρίως, αλλά και όχι μόνο. Εντάξει, γιατί είναι ένα συνδεδεμένο. Και στα χωράφια. Μπράβο, είναι ένα σύμπλεγμα, δηλαδή, ειδικά για τα κανάλια, να πούμε για τα κανάλια, τα οποία έχουν μια ιστορικότητα προβληματισμού, το οποίο, προβληματός, το οποίο είναι αδιανόητο. Να πιστέψουμε ότι δεν το ήξεραν οι περιφερειακές αρχές, οι Δήμοι ή οι υπόλοιποι υπηρεσιακοί παράγοντες. Συγκεκριμένα για το μεγάλο κανάλι. Καλά, κύριε Περεντίδη, επειδή τώρα αναφέρεστε στις περιφερειακές αρχές, σας πάω κάπου αλλού, αλλά είναι τα κομμάτια του ίδιου παζλ. Αντιλαμβάνεστε που θα κάνω στάσεις στα αναχώματα. Έχετε υπάρξει μάρτυρας σε επεισοδιακές συζητήσεις μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτά τα έρματα 26 εκατομμύρια ευρώ που περιμένει η Περιφερειακή Αρχή. Μπας και κάνουμε καμιά δουλειά και κλείσουμε κανένα ανάχωμα. Τελικά ήρθαν τα 8 και από τα 8 τα 4 συμβασιοποιήθηκαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο τραγέλαφος συνεχίζεται. Δεν δικαιολογείται λοιπόν καμία, αυτό που λέτε είναι σωστό και σαφές και αληθινό, δεν λέτε κάτι ψέματα, αλλά δεν δικαιολογεί καμία συγχώρεση όλο αυτό το πράγμα. Είναι πράγμα το οποίο το γνωρίζουμε. Δεν δικαιολογεί καμία αμαρτία του παρελθόντος, δηλαδή να γνωρίζουμε από το 2018 ότι έχουμε την υπερηφέρεια. Η περιφέρεια αρχή δεν τα έχουμε όλοι. Διαχειρίζεται τα κανάλια, αν θέλετε, ή υπόλοιπα πράγματα όσον αφορά τα γεωπολιτικά, τα προστρεξιστικά έργα. Έτσι, ή τα αντιπλημμυρικά, αλλά πριν φτάσουμε στο αρχηγικό αυτό που είπατε για την αντιπλημμυρική θωράκιση, έχουμε να κάνουμε με απλές παρεμβάσεις, κυρία Βασκάκη, αυτό μας έκανε εντύπωση, οι οποίες δεν έχουν γίνει. Είναι αδιανόητο να γνωρίζουν οι κάτοικοι του χωριού της Λεπής ότι τα κανάλια έχουν πρόβλημα και να πηγαίνουν οι άνθρωποι να το βλέπουν, να λένε αμάν, μην έκανε νεροποντή, και να μην τα γνωρίζουν οι υπηρεσίες, ή να μην τα γνωρίζει ο τοπικός ΓΟΕΒ, ή να μην τα γνωρίζει ο αντιπεριφερειάρχης που αποδέχτηκε, αν θέλετε, σε ένα σημείο την ευθύνη. Και να επικαλούμαστε πάλι τη χρηματοοικονομική λιτότητα, την ανεπάρκεια των υποδομών, των τεχνικών μηχανημάτων, τη οργάνωση, την πολιτική προστασία κτλ. Και καθίσαμε και πλημμυρίσαμε. Είναι ασυγχώρητο λάθος και ασυγχώρητη ανεπάρκεια να μην έχουμε στη λειτουργία το αντιοστάσιο κάτω στα παλιά σφαγιά της Ευστιάδας, έτσι, ή το μεγάλο κανάλι, να μην το έχουμε σε ετοιμότητα προκειμένου να εκτονώνει την ορμή των νερών και να καθόμαστε. Σα πήρα μονότρεμα, αλλά τι να κάνουμε για την ενημέρωση, κύριε Πατέλη. Και να βρισκόμαστε το 2022. Το θέμα, κύριε Περεντίδη, ξέρετε ποιο είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι οι κάτοικοι αυτού του πολύπαθου νομού έχουν χορτάσει από κουβέντες, ανακοινώσεις, ναι, εξαγγελίες, υποσχέσεις διαχρονικά. Για να είμαστε δίκαιοι. Διαχρονικά. Το πρόβλημα παραμένει. Όλο μιλάμε για αντιπλημμυρική θωράκιση, όλο μιλάμε για το πώς θα προστατευτούμε από τα νερά ή από τα καιρικά φαινόμενα. Και το πρόβλημα είναι εδώ πάντα μπροστά, με ζημιές. Έχουμε άμεσα καθήκοντα, κυρία Βασκάκη, και εμείς από τη μεριά της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως η περιφερειακή διοίκηση. Και η δημοτική διοίκηση, κυρίως το κεντρικό κράτος, για να είμαστε και πιο για την ευθύνη, για την ιεραρχία της ευθύνης. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Λοιπόν, η επόμενη μέρα είναι δύσκολη στα χωριά αυτά. Έτσι, δεν είναι μόνο η καταγραφή, η αποζημίωση και η αποκατάσταση. Υπάρχουν σοβαρές, μόνιμες βλάβες. Είτε είναι στην οδοποιία,
είτε είναι στα ήδη κατεστραμμένα κανάλια. Αγροτική οδοποίηση. Ο Δήμαρχος μας έλεγε πάνω από 1000 χιλιόμετρα και το νούμερο ακόμη ακούγεται εξωφρενικό στα αυτιά μας. Μπράβο. Άρα λοιπόν έχουμε σοβαρά προβλήματα της επόμενης μέρας. Και όταν λέμε η επόμενη μέρα, πρέπει να γίνουν άμεσα μέρη. Δηλαδή πρέπει να γίνει άμεσα μέρη για την αποκατάσταση, για τη συντήρηση αυτών των πραγμάτων. Μάλιστα. Άμα ξανά ο καιρός, ξέρετε, εντάξει, είναι και μας φέρει πολλές φορές. Προεθνιδίου, έτσι. Καλά, ο καιρός είναι αλλοπρόσαλος, δεν βλέπετε. Μπράβο. Τώρα μιλάμε και χίλια, μετά από λίγα λεπτά μπορεί να βρέχει. Ο καιρός, κύριε Μπαστάκη, είναι αλλοπρόσαλος, αλλά η προετοιμασία, η πολιτική, η κοινωνική δεν είναι αλλοπρόσαλη. Είναι καθορισμένη. Εάν τα μέρη αυτά δεν μπουν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουμε και τη χρηματοδότηση τώρα των περιοχών αυτών, εάν δεν γίνει παρεμβάσεις και μελέτες και προμελέτες τώρα μετά τις κατατροπές, τις επόμενες εβδομάδες κινδυνεύουμε να υποστούν οι κληρικοί αυτοί και άλλες βλάβες. Κατανοητό. Το άμεσα πρέπει να είναι άμεσα, κύριε Αποστάκη. Άμεσα, όχι ένα μήνα σε 2-3 χρόνια. Άμεσα. Ταχύτατα. Λοιπόν, κύριε Περεντή, θα μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι όσες ώρες και να μιλούμε για αυτό το ζήτημα, δεν φτάνουν αυτές οι ώρες. Έτσι, χρόνια ολάκερα, όχι μόνο ώρες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ωστόσο, οι άμεσες παρεμβάσεις βελτίωση των καναλιών, δηλαδή καθαρισμό, εμβάθυνση και πλάτηση, δεν είναι κάτι το οποίο θέλει δεύτερη σπουδή. Θέλει λίγα χρήματα και να πάρουμε τις ευθύνες στα χέρια. Εντάξει, σχεδιασμός και προγραμματισμός, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο λέξεις μαγικές. Συνεννόηση, οριοθέτηση των ευθυνών μας και ένα όργανο πολιτικής προστασίας που να μπορεί να αποδίδει σωστά τα πράγματα στους πολίτες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Περεντίδη. Και εμείς. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.